Στη συνέχεια της συνεργασίας που έχετε με τον Προμηθέα Πατρών, η ομάδα του Εσπέρου θα παρευρεθεί τις επόμενες ημέρες στην Πάτρα. Να μας πείτε λίγο για αυτό το τουρνουά το οποίο θα συμμετέχετε. Ένα μεγάλο τουρνουά, ένα μεγάλο γεγονός. Είναι το τρίτο πανελλήνιο τουρνουά παιδών, το Προμηθέας PAC Tournaments. Το διοργανώνει Προμηθέας Πάτρας. Η αναχώρηση της ομάδας είναι 3 του Γενάρη και η επιστροφή μας είναι στις 6. Όπως είπατε πολύ σωστά, μετά το κάλεσμα που τους κάναμε στο ένα το Μεροπής, μια από τις μεγάλες, μια από τις ομάδες οι οποίες υπήρχαν στο Μεροπής τότε ήταν και ο Προμηθέας, μας καλέσαν και εκείνοι στο δικό τους τουρνουά και στα πλαίσια της συνεργασίας την οποία έχουμε, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα. Πόσο σημαντικό είναι η συνεργασία αυτή με ένα τόσο μεγάλο ιστορικό αθλητικό σωματείο? Ο Έσπερος έχει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε με τον Προμηθέα, με το Περιστέρι, με την Ακαδημία 10 και με τον Άρη. Έχουμε συνάψει μια συνεργασία με όλες τις ομάδες αυτές, γιατί προσπαθούμε να έχουμε επαφή μαζί τους, ώστε και τα παιδιά να πάρουν πράγματα μέσω της διαδικασίας αυτής προπονητικά, γιατί έχουμε ανταλλαγές απόψεων και παίρνουμε το κομμάτι προπονήσεων τα οποία μας ενδιαφέρουν, αλλά και όταν και εφόσον με το καλό σπουδάσουν τα παιδιά, θέλουμε να έχουμε ανοιχτές πόρτες για να μπορέσουν τα παιδιά να βρεθούν σε τέτοιες ομάδες και ακαδημίες. Άρα ανοίγετε και ορίζοντες και για ανταλλαγές, φαντάζομαι, αλλά και για τη μετέπειτα πορεία και των παιδιών, φαντάζομαι. Υποχρέωσή μας είναι. Τα παιδιά, μετά από αφόσον φύγουν ως έφηβοι για να σπουδάσουν με το καλό και να μπουν σε πανεπιστήμια, εμείς οφείλουμε και θα τους βρούμε ομάδα για να μπορέσουν να συνεχίσουν το άθλημα που αγαπάνε. Κύριε Καπλανίδη, να μας πείτε τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά, η συνεργασία με ένα τέτοιο μεγάλο αθλητικό σωματείο και μια ομάδα με τόσο μεγάλη ιστορία. Στόχος μας είναι τα παιδιά μας να παίρνουν βιώματα και παιχνίδια στο υψηλότερο επίπεδο. Έτσι λοιπόν, σε συνέχεια με τον περσινό τουρνουά που είχαμε λάβει μέρος στο Καρπενήσι, που ήταν και εκείνο πάρα πολύ υψηλής εμβέλειας. Έτσι και φέτος πάμε την ίδια ομάδα, αυτούς που είναι γεννημένοι το 8 κατά βάση, το παιδικό μας δηλαδή, στο κορυφαίο τουρνουά πανελληνίως που γίνεται τα Χριστούγεννα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά, γιατί βλέπουν παίχτες υψηλότερου επίπεδου, έτσι, ας μην κρυβόμαστε, οι αθηναϊκές ομάδες και οι ομάδες Θεσσαλονίκης έχουν ένα πλεονέκτημα. Και αυτό τους δημιουργεί ερέθισμα να δουλέψουν περισσότερο και να φτάσουν και αυτοί σε ένα υψηλότερο επίπεδο και αυτοί. Αναφέρουμε και ποιες ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα συμμετέχουν στο τουρνουά. Αυτό θα σας το πει ο coach, καθώς και τη σειρά των παιχνιδιών. Πολύ ωραία. Να μας πείτε, coach, για τα ποια αθλητικά σωματεία θα συμμετέχουν και τη σειρά την οποία θα χωριστούν δικά μας παιδιά. Ναι, τον πρώτο αγώνα 3 του Γενάρη με τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνος. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι η τέταρτη ομάδα στην ΕΣΚΑ. Πίσω από τον Παναθηναϊκό, από τον Δούκα και από το Περιστέρι. Εξαιρετική ομάδα, θα έλεγα. Άρα μπαίνουμε στα βαθιά με το καλημέρα. Στις 4 Γενάρη την επόμενη μέρα θα παίξουμε τον Όφι, επίσης πολύ καλές ακαδημίες. Στις 5 του Γενάρη θα παίξουμε την ΑΕΚ, όπου γιορτάζει και τα 100 χρόνια της ιδρύσεώς της φέτος, του χρόνου μάλλον, του 24. Και στο τέλος θα κλείσουμε με το παιχνίδι με τον Κερκυραϊκό. Όλες είναι πάρα πολύ καλές ομάδες, αυτό θέλαμε και εμείς, να παίξουμε τους καλούς. Και θα γίνουν και πολλές άλλες δράσεις καινοτόμες. Θα υπάρχουν ψηλά προσκεκλημένοι παλιοί αθλητές του μπάσκετ. Νομίζω τα παιδιά θα γυρίσουν με τεράστιες εμπειρίες και θα συναντήσουν και φίλους που κάνανε στο Καρπενήσι. Και γενικότερα ο αθλητισμός αυτό που προσφέρει είναι ανεκτίμητο και δεν μπορούμε παρά να τους το προσφέρουμε και να τους το χαρίσουμε απλόχερα. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Κλείνοντας τις ευχές σας, μας δώστε. Υγεία. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Και όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι έπονται και είναι και δυνατά. Από τη στιγμή που θα έχει ο καθένας την υγεία του, νομίζω ότι μπορούμε μετά να κάνουμε τα πάντα. Και εγώ, θα πω πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας και μες στα γήπεδα οι αθλητές να μην αντιμετωπίσουν τραυματισμούς και εύχομαι και στις ομάδες μας να πάνε στα Final Four καταρχήν και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε κάποιες κούπες. Πέτρο, για πες μου, τι προσδοκάς από αυτή τη συμμετοχή σε αυτό το τουρνουά? Θέλουμε να κερδίσουμε καινούριες εμπειρίες και ναι, πάνω απ' όλα να διασκεδάσουμε. Αυτό έχω να πω. Θεωρείς ότι έχεις κάνει φίλους μέσα από αυτό το τουρνουά, μιας και είτε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με τα παιδιά του Προμηθέα? Ναι, έχουμε κάνει αρκετούς φίλους, έχουμε γνωριστεί, μιλάμε και ναι.
Έχετε, νομίζεις, έτσι προπονηθεί αρκετά? Πιστεύω, ναι. Σε αυτό το τουρνουά θέλω να βελτιωθώ και γενικότερα ως ομάδα να συνδεθούμε περισσότερο, να είμαστε περισσότερο μια ομάδα. Θεωρείς ότι κάτι τέτοια event ενώνουν και εσάς την ομάδα, σας κάνουν περισσότερο έτσι η ομάδα, έχει το ομαδικό πνεύμα? Ναι, ναι, βέβαια, και στο παλιότερο, σε ένα τουρνουά που συμμετείχαμε, που συμμετάσχαμε παλιότερα, πέρσι, στο Καρπενήσι, ενώθηκαμε πολύ περισσότερο ως ομάδα. Γενικά είναι πολύ ευνοϊκό για τους παίχτες και μας βοηθάει να βελτιωθούμε πολύ. Είναι πρόκληση για σένα η συμμετοχή σε ένα τέτοιο τουρνουά, και θα μου πεις? Πιστεύω ότι είναι πρόκληση, γιατί καταρχάς έχω ακούσει ότι είναι ένα από τα δυσκολότερα και ίσως το καλύτερο τουρνουά στην Ελλάδα. Θα αντιμετωπίσουμε τις καλύτερες ομάδες. Σε αγχώνει αυτό, έτσι, το ότι θα έχετε να κάνετε με αθλητές που προέρχονται από μεγάλα και ιστορικά σωματεία? Δεν θα με αγχώσει πάρα πολύ, αλλά θέλω να δείξει η ομάδα μου και εγώ και η ομάδα μου το καλύτερο που μπορούμε, και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Μιχάλη, για πες μου εσύ, τι περιμένεις από αυτό το τουρνουά? Πιστεύω πως και τελευταίοι να βγούμε, θα γίνουμε πιο δυνατοί από αυτό και θα πάρουμε πολλά από την αποτυχία μας, και εντάξει, βέβαια, πιστεύω να νικήσουμε. Ελπίζεις όμως, δεν ελπίζεις έτσι και σε μια έτσι καλή παρουσία? Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Θεωρείς ότι έχετε κάνει φίλους μέσα από τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους τουρνουά? Πάρα πολλούς φίλους, ειδικά από άλλες. Άλλα σωματεία και άλλες περιοχές. Από άλλες περιοχές, όπως Αθήνα και πολλές άλλες. Okay.